Ο Πάνος Κουρολιάκος, τομεάρχης πολισμού του ΣΥΡΙΖΑ, απάντησε σε όσα του καταλόγησε η Λίνα Μενδώνη για τον Δημήτρη Λιγνάδη, μέσα από την εκπομπή Έλα Χαμογέλα, σήμερα 22 το πρωί. Η Υπουργός Πολιτισμού στη συνέντευξη που έδωσε, μεταξύ άλλων διερωτήθηκε αν ο κύριος Κουρολιάκος γνώριζε για τον βίο και πολιτεία του κυρίου Λιγνάδη από κουτσομπολιά και φήμες και το απέκρυπτο. Η απάντηση του Σκουριολάκου στη Μενδών. Απάντησα στην κυρία Λίνα Μενδώνη, ότι τη δουλειά μου δεν την κάνω με φήμες και κουτσομπολιά, δεν διόρισα εγώ τον Δημήτρη Λιγνάδη. Ακούμε χιλιάδες πράγματα καθημερινά. Μακάρι να μπορούσαμε να πάμε στον εισαγγελέα, τόνισε ο γνωστός πολιτικός και ηθοποιός για το θέμα. Αυτός που πήρε την απόφαση να διορίσει τον κύριο Λιγνάδη στη θέση του καλλιτεχνικού διευθυντή στο Εθνικό πρέπει να απαντήσει, και ο πολιτικός προϊστάμενος της ΚΑΠΑ, Μενδώνη, η Λίνα Μενδώνη, διόρισε τον κύριο Λιγνάδη πίσω από μια κλειστή πόρτα, συμπλήρως. Όσα είπε η Λίνα Μενδώνη για τον Λιγνάδη. Απαντώντας στις επιθέσεις του ΣΥΡΙΖΑ, η Λίνα Μενδώνη ανέφερε πρωταγωνίστρια του στους Πέρσες, ήταν η πρώην υπουργός πολιτισμός του ΣΥΡΙΖΑ Λιδία Κονιόρδου και πρόσθεσε εκείνη την εποχή δεν είδα τον ΣΥΡΙΖΑ να λέει ότι ο Δημήτρης Λιγνάδης είναι ένας επικίνδυνος άνθρωπος, ο Δημήτρης Λιγνάδης είναι ένας κακοεπικίνδυνος άνθρωπος, αλλά αυτό προέκυψε τώρα, τόνισε η Υπουργός Πολιτισμού. Να σημειώσουμε πως πολλοί καλλιτέχνες ζήτησαν την παρέτηση της κυρίας Μενδώνη, λόγω της τάσης που είχε πάρει. Ήρθε η ώρα να σπάσει η σιωπή, να κόψουμε τον γόρδιο δεσμό, να μην ανεχτούμε να υπάρξουν άλλα θύματα. Στο Υπουργείο Πολιτισμού είναι δεδομένο ότι όπου χρειαστεί θα ανανεωθεί το θεσμικό πλαίσιο και θα μπουν κανόνες που θα καθορίζουν με ακρίβεια τις διευθυντικές θέσεις. Δεν έχει κανείς το ελευθέρας να κατακεραυνώνει κανενό στην προσωπικότητα, έχω προτείνει να υπάρξει αναγνώριση των καλλιτεχνικών σχολών, πρέπει να δούμε με έναν διαφορετικό τρόπο τις εργασιακές σχέσεις, ανέφερε η Υπουργός, η οποία κατέθεσε σήμερα μηνυτήρια αναφορά υπόμνημα στην εισαγγελία του Αρείου Πάγου με την οποία ζητά την πλήρη διερεύνηση των καταγγελόμενων υποθέσεων στο θέατρο, από τι. I'm doing it.